τους χαρακτηρισμούς που ανταλλάσσουν τα κόμματα όταν εναλλάσσονται στην εξουσία, όπως είπε, αν έλεγε έστω μισή κουβέντα αυτοκριτικής για τους χαρακτηρισμούς προδότες, Γερμανοδεσσολιάδες, Τέταρτο Ράιχ, η Χούντα δεν τελείωσε το 73, τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν και όλα τα άλλα. Δεν είπε τίποτα και λυπάμαι. Αυτό. Κάτω από ένα, θα 50 δευτερόλεπτα ήταν. Ωραία, άρα να δώσουμε το λόγο και στον Υπουργό. Για ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Θερμή παράκληση. Εγώ είχα την αίσθηση ότι σας τίμησα και την ιστορία σας. Είπα, δεν είπα. Και εσείς αντιδράτε. Δεν αντιδράσα. Αλλά θα ήθελα να αποκαταστήσω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, και άλλον έναν νεοφιλελεύθερο μύθο. Τα χρόνια 2009 μέχρι 2015, όπως ίσως γνωρίζετε, ήμουνα γραμματέας του συνασπισμού και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα βρείτε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από άλλες μεριές μία τοποθέτηση τέτοια, και ιδιαίτερα από αυτούς που είναι στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτρέψετε να το πω με αυτόν τον τρόπο, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Το λόγο έχει η κυρία Μερόπη Τζούφη από το